χρόνος μας πιέζει. Πολύ. Ειδικά τις γυναίκες, Βερεράνια μου, ίσως λίγο περισσότερο από τους άντρες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτό το βιολογικό ρολόι είναι ένα θέμα που όλες τις γυναίκες μετά τα 35 μας καίει. Mm. Ειδικά τις γυναίκες που δεν έχουν κάνει παιδί και που ίσως δεν είναι και σε φάση ψυχολογική να κάνουν παιδί. Αυτό θέλω λίγο να αναδείξουμε, γιατί μιλάμε για όλα αυτά τα βιολογικά ρολόγια, τα περιβόητα. Λέμε πολλά ερήμην των γυναικών, η αλήθεια. Αλλά θέλω λίγο να δούμε αυτό το θέμα. Τι συμβαίνει με μια γυναίκα που ναι, μεν την πιέζει ο χρόνος, ας πούμε βιολογικά και κοινωνικά, αλλά η ίδια δεν είναι έτοιμη, δεν θέλει. Τι γίνεται τότε? Οι γυναίκες μπαίνουν σε ένα πολύ μεγάλο και βαθύ, σχεδόν υπαρξιακό δίλημα. Ότι αναγνωρίζω την έλλειψη επιθυμίας, αλλά την ίδια στιγμή νιώθω ότι αν αυτό το επιλέξω αργότερα στη ζωή μου, θα γίνει με μεγάλη δυσκολία αν γίνει, ή μπορεί να το μετανιώσω και να φτάσω κάποια στιγμή και να πω γιατί δεν έκανα ένα παιδί. Κοίταξε, είναι μια κουβέντα και μια συζήτηση που ακριβώς επειδή και εγώ έχω περάσει από την ηλικία των 35, την έχω κάνει τα τελευταία χρόνια με όλες μου τις φίλες. Όλες, μα όλες αναρωτιούνται αν είναι η σωστή στιγμή, πότε είναι η σωστή στιγμή και τώρα που δεν θέλω, τι θα κάνω τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Πρέπει να προστατευτούν οι γυναίκες από τις επιθυμίες και τις προβολές των άλλων πάνω στο σώμα τους και πάνω στη ζωή τους. Και αυτή η προβολή και η επιθυμία των άλλων μπορεί να προέρχεται από σημαντικούς άλλους. Μπορεί να είναι η φωνή της μητέρας μέσα μας, μπορεί να είναι η φωνή του μπαμπά μας, μπορεί να είναι η φωνή σίγουρα της κοινωνίας που θέλει τη γυναίκα από μια ηλικία και μετά να έχει ανοίξει και κλείσει κάποιους κύκλους και μεταξύ αυτών βάζουν σίγουρα τη μητρότητα. Οπότε το πρώτο που έχει να κάνει μια γυναίκα είναι ακριβώς αυτό, να θωρακίσει τον εαυτό της από τις προσδοκίες των άλλων. Και οποιοδήποτε πέρα από τον εαυτό της είναι ο άλλος. Είναι μια διαδρομή στρωμένη με αγκάθια. Η φωνή αυτή που κουβαλάμε όλοι μέσα μας από το πρέπει, από της κοινωνίας, της βιολογίας, της συνθήκης και του φίλου μας είναι τόσο δυνατή και κοφαντική που θεωρώ ότι πολλές γυναίκες έχουν οδηγηθεί στο να δημιουργήσουν οικογένεια από το φόβο μήπως δεν είναι πλέον αποδεκτές αν δεν τις συνοδεύει στην ταυτότητά τους και ο τίτλος μητέρα. Και αυτές οι προσδοκίες όλες σκέψου σε τι βαθμό πολλαπλασιάζονται αν μια γυναίκα σε μια κατάλληλη εντός πάρα πολλών εισαγωγικών ηλικία, βρίσκεται και σε μία καλή σχέση. Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα όντας σε μια σχέση που ο σύντροφός της επιθυμεί παιδί, αλλά δεν είναι το δικό της το θέλω. Δεν υπάρχει συνταγή, δεν υπάρχει ένα σωστό και λάθος. Σωστό είναι αν παντρευτούμε, αν έχουμε χρήματα, αν έχουμε δουλειά, αν έχουμε φτάσει σε μια ηλικία ή δεν έχουμε φτάσει. Το σωστό είναι για τον καθέναν εξαιρετικά μοναδικό, εξατομικευμένο και προσωποποιημένο. Το δημιουργεί η προσωπική επιθυμία και επιλογή του καθενός και όταν αυτή συντάσσεται, ευθυγραμμίζεται με την επιλογή του συντρόφου, τότε είναι η μοναδική ιδανική συνθήκη που μπορώ να αναγνωρίσω. Και εύλογα τώρα κάποιος που μας βλέπει θα πει πώς δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αφού αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις από μια ηλικία και μετά. Ναι, σύμφωνοι. Όμως άλλο είναι το όριο να το βάλω στα 30, άλλο το όριο να το βάλω στα 40, άλλο το όριο να το βάλω στα 50, αλλά ακόμη και τότε η τεχνολογία της ιατρικής και της επιστήμης μπορεί να σταθεί σύμμαχος στην επιθυμία μιας γυναίκας. Δεν υπάρχει μοντέλο ζωής που διασφαλίζει την ευτυχία. Μπορούμε να βρούμε την ευτυχία ή τη δυστυχία μέσα σε οικογένειες, μόνοι μας, σε παλάτια, σε σκηνούλες. Δεν υπάρχει μονόδρομος, ούτε ένα μοντέλο ευτυχίας. Με τόσους διαφορετικούς ανθρώπους είναι ανόητο να πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας δρόμος που οι άνθρωποι μπορεί να είναι καλά. Με αυτό θα κλείσουμε. Αισιόδοξα και με δύναμη για να διεκδικήσουμε όσα θέλουμε στη ζωή μας. Ακριβώς.